Καλημέρα. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν, ναι, αυτός εδώ ο κύριος, ξέρω ότι είναι αυτός. Έριξε για μια ακόμη φορά κάτω την φαΐστρα του. Αλλά είχα προνοήσει και την είχα τη λήξει με ζελοτέιπ. Μέχρι αυτός εδώ ο κύριος να φάει το ζελοτέιπ που λατρεύει να τρώει ζελοτέιπ. Μέχρι τότε... ναι, εννοείται. Δεν θα κάναμε ζημιά. Μέχρι τότε δεν μπορούν να ανοίξουν την ταΐστρα. Και θα μου πεις, πού πας ρε Έλενα, πρωί, ακόμα δεν σηκώθηκες, μας είπες καλημέρα από την πόρτα και θα σου πω ότι πάω να κάνω εξετάσεις για το θυροειδή μου. Να δούμε αυτό το διμινάκι που παίρνω κανονικά τα αυτά για το θυροειδή, τα χάπια τα πρωινά. Κάναμε δουλίτσα ή παπαριά. Έχουν λόγο ύπαρξη στα χάπια ή με το πείραμα. Πόσο δεν την παλεύω πρωί-πρωί με τα μηχανάκια. Εντάξει, τώρα έχω και περίοδο, είναι όλο μαζί. Yay. Έφτασα. Ποια είναι αυτή? Έτοιμη να πάει στα χιόνια. Με τσιμπήσανε. Το απόγευμα θα έχουμε αποτέλεσμα. Τι ώρα είναι? 10 και 10. Παρά 20 μπορώ να φάω. Πήρα και το χαπάκι μου, το είχα πάρει μαζί μου να μην αργήσω κι άλλο. Το κάθε λεπτό μετράει που δεν μπορείς να φας. Και τώρα πάω λίγο στο φαρμακείο να πάρω κάποια χαποειδή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, έχω πάρα πολύ πλάκα. Πήγα για κρεοπωλείο να κάνω πάλι μια έτσι κοτοσουπίτσα που έχω γίνει μάστερ στην κοτοσουπίτσα. Δεν μπορώ πρωί-πρωί, δεν μπορώ με τα μηχανάκια. Χαίρομαι που μένω ψηλά και δεν τα ακούω συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, θα μιλάω πιο δυνατά. Θα προσπαθώ από εδώ. Γιατί όντως είδα ότι δεν πολύ ακούγομαι. Αν και το δυναμώνω μετά στο μοντάζ. Αλλά ακούγομαι, δεν ακούγομαι. Ακούστε τώρα τι παίχτηκε. Επειδή σήμερα έτυχε, πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βγω από το σπίτι και περπάτησα έστω λίγο, τύπου 5 λεπτά. Δεν το υπολόγισα καν. Έχω τρομερή ενέργεια τώρα. Δεν έχω πιει καφέ, δεν έχω κάνει τίποτα. Και με ακούτε στην κουζίνα μου, όπως κάθε μέρα που συνήθως είμαι στην κουζίνα μου, στα καθημερινά vlog. Που είμαι έτσι και λέω, δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Βλέπετε πως είμαι. Ότι χωρίς να έχω πιει καφέ, μετά από ένα δεκάλεπτο που συναναστράφηκα και με κόσμο, με είδε ο ήλιος, πολύ σημαντικό. Βλέπετε πως επικοινωνώ. Δεν έχω πιει καφέ, ξαναλέω. Δεν έχω μαγειρέψει, δεν έχω κάνει τίποτα. Τώρα θα ετοιμάσω μια μελέτα. Ακούτε τη φωνή μου που λέει γάργαρη. Την ακούτε, γιατί εγώ την ακούω και έχω σοκαριστεί. Γιατί όλο κλαίγομαι ότι βλέπετε, δηλαδή ξέρεις τις λύσεις ρε φίλε. Ξέρεις τις λύσεις, απλά δεν θες να τις κάνεις. Γιατί και εγώ τώρα που σας λέω, δείτε τι ωραίο, ακολουθήστε το παράδειγμά μου. Αύριο δεν θα γουστάρω να σηκωθώ από το κρεβάτι, ούτε η ίδια. Αλλά εγώ το λέω, πας και κάποιος που σας γουστάρει και το κάνουν οι τρόπο ζωής. Που γουστάρω τουλάχιστον να αποδεικνύω στον εαυτό μου τι μου κάνει καλό και τι όχι. Οπότε, τώρα ήταν ένα ωραίο παράδειγμα που είδα τη διαφορά κατευθείαν του πώς αισθάνομαι. Ναι, που λέτε, και τώρα θα ετοιμάσω μια μελέτα. Τσέκαρα και τον καιρό ότι δεν θα βρέξει αυτές τις μέρες. Ελπίζω να ισχύει. Οπότε, θα βάλω ότι κάτι πλυντήρια περιμένουν. Α, δείτε λίγο κι αυτό. Έχω εδώ πέρα κάτι κάρτες που τις είχα πάρει από το Τέμου. Και λέω κάθε μέρα να διαβάζουμε και από μία και να τη βάζω πίσω. Τυχαία, είναι motivation. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ πετυχημένες βέβαια οι συγκεκριμένες. Ξεκινάω με την πρώτη. Τι λέει εδώ? Τι λέει εδώ? I am successful. Είμαι επιτυχημένος, είμαι επιτυχημένη. Πάμε μετά από μένα. Είμαι επιτυχημένος, είμαι επιτυχημένος, είμαι επιτυχημένος. Και τα κορίτσια παράλληλα. Είμαι επιτυχημένη, είμαι επιτυχημένη. Είμαι επιτυχημένη. Και μπορείς εννοείται να βάλεις και άλλα επιτυχικά. Ή ουσιαστικά. Είμαι επιτυχημένη επιχειρηματίας. Είμαι επιτυχημένη τραγουδίστρια. Είμαι επιτυχημένη... You name it. Ό,τι γουστάρεις. Όπου νιώθεις επιτυχημένη και επιτυχημένος. Προσπαθώ να παραμείνω ψύχρεμη. Αυτή τη στιγμή... Οπα. Κουβαλάω το δεύτερο πλυντήριο ρούχων. Και εσάς μαζί, για να τα πλώσω. Και προσπαθώ να παραμείνω ψύχρεμη, γιατί? Γιατί παιδιά μόνταρα, είχα φτάσει παραπάνω από το μισό βίντεο και απλά έκανε shutdown ο υπολογιστής. Και το θέμα είναι ότι το Premiere
Premiere Pro, Premiere, πώς λέγεται τέλος πάντων, το πρόγραμμα, ανά μισή ώρα, κάνει save μόνο του, είναι ρυθμισμένο και κάνει save το πρόγραμμα, το αρχείο που μοντάρεις. Καλά, καλά. Για κάποιο λόγο δεν έκανε κανένα save και μόντερα πάνω από μισή ώρα πριν πέσει ο υπολογιστής. Λέω ψύχραμη, λέω θα τα ανοίξω για να δω που είχα μείνει ή έστω μέχρι ένα σημείο. Παιδιά, δεν έκανε save απολύτως τίποτα και έπρεπε να ξαναξεκινήσω. Είχα μία απόφαση βασικά, ή να σπάσω τον υπολογιστή αυτό ή να ξαναξεκινήσω το μοντάζ από το μηδέν για να προλάβω να το τελειώσω πριν την προπόνησή μου, η οποία είναι σε 5 λεπτά από τώρα. Το ξαναξεκίνησα από το μηδέν, παρακαλώ, από το μηδέν και το τελείωσα πριν από 5 λεπτά. Έβγαλα τα ρούχα από το πλυντήριο, έχω βάλει ένα άλλο πλυντήριο τώρα, το τελευταίο και πάλι θα αργήσω στην προπόνησή μου. Υπέροχα νέα. Λοιπόν, που λέτε, δεν έχω προλάβει να βγάλω το τρέιλερ για το βίντεο συγκεκριμένο που ανεβαίνει σήμερα, θα το βάλω πιο αργά. Γενικά, όλα υπό έλεγχο, ρε παιδί μου, υπό έλεγχο όλα. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αυτό έχω τον εγκέφαλο να μου λέει. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, να μην προλάβουν. Ναι, ρε φίλε, εννοείται θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αλλά αυτή τη μία φορά. Αυτή τη μία φορά που είμαι στην ώρα μου, θα είχα και περιθώριο να είμαι άνετη με τα ρούχα. Να είμαι άνετη, ρε παιδί μου, να μην είμαι πάντα με το άγχος αν θα προλάβω. Αν θα μοντάρω στην ώρα μου. Είχα χρόνο. Ξηκώθηκα και νωρίς με αυτά με τις εξετάσεις κτλ. Ρε φίλε, γιατί, δηλαδή γιατί, ακόμα και όταν έχω χρόνο κάτι να γίνεται. Θέλω να πάρω μια ανάσα, αυτό θέλω. Γκρινιάζω πολύ, sorry ρε παιδιά, γκρινιάζω πολύ. Απλά πιάνει το παράπονο. Γιατί μέχρι τώρα είμαι σίγουρη ότι έχετε καταλάβει ότι είμαι κάποια που αργεί. Που ναι, είναι γεγονός, αργώ πολύ συχνά. Αλλά δεν είναι ότι το θέλω ή ότι το αργώ επειδή είμαι κοσμάρα. Αργώ επειδή πάντα κάτι προκύπτει. Και ξέρετε και πολύ καλά όσοι παρακολουθείτε ότι αυτό είναι δικά μου λόγια που σας λέω. Προσέξτε τι λέτε γιατί τα κάνετε manifest. Και όντως και εγώ τώρα κλαίγομαι και ότι αργώ το κάνω manifest. Θα συνεχίσω να αργώ. Δεν με βοηθάει που κλαίγομαι γι' αυτό. Αλλά είμαι κι εγώ άνθρωπος σαν όλους εσάς. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Πάντα υπάρχουν και χειρότερα παιδιά. Την υγεία μας να έχουμε. Μην τα ξαναλέμε. Απλά τσατίζεσαι όταν ενώ είσαι καλός, προσπαθείς να είσαι σωστός στον προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός δεν θέλει να σε βοηθήσει λίγο. Καλά, αστείο το ότι έχω και πόσα ρούχα το κέφαλο εδώ. Πλένω τα βρακιά του, ρε! Στη μάνα σου! Τι χούλι, ρε. Τίποτα δεν ζητάει, τίποτα δεν λέει. Πολύ αέρα δεν έχω πάρει εγώ. Και κυκλοφορώ χωρίς κασκόλ. Θέλω πάλι να την αρπάξω. Εν τω μεταξύ, πήγα να πετάξω την ανακύκλωση και έψαχνα δύο ώρες τους κάδους. Όχι κάτι. Απλά μετακινήσανε τον κάδο στην άλλη πηγή. Ωχ, πάρε καρακιόλας, δεν μπορώ να μπω από τον οδηγό. Βέβαια πως είναι οδηγό. Ήρθε, έκανε τη φασαρία και έφυγε, αν είναι δυνατόν. Γεια. Α, δείτε τι ήρθε. Δείτε τι ήρθε. Μη. Ενθουσιασμένη. Παιδιά, δείτε μία άσκηση που μου έβαλε ο Πάρης. Μία άσκηση θα πάθει την πλάκα. Αυτή η άσκηση πιάνει, δεν καταλαβαίνετε τι κόλλο φτιάχνει. Απλά σας το λέω, δεν την είχα, πρώτη φορά την έκανα, κατακάηκα σήμερα. Πάμε και μια ωραία σανίδουλα. Πρώτη φορά με βάρος. Πόσο είναι, 10? Ναι. Μου φαίνεται πιο πολύ. Δύο, ένα,
Δεν πήγε. Πήγε. Δεν πήγε. Και όσο κάνω κάρντιο. Θα κάτσω να θυμάσω το thumbnail για το βίντεο που έχει ανέβει και δεν έχω ανεβάσει ότι έχει ανέβει. Και να το ανεβάσω. Πάω σπίτι, τρώω. Κάνω ντουζάκια, ετοιμάζομαι. Ντουζάκια πολλά. Ετοιμάζομαι και φεύγω για το event της Bubblegum. 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 Ωραία, ωραία το λέω. Της Bubblegum. Της φιλενάδας Ιωάννας και της φιλενάδας Στέλλας. Όπου θα γίνει της κακομοίρας εκεί. Ετοιμαστείτε. Όλα θα τα τραβήξω. Όλο το backstage. Εκεί μου έχουν στείλει και ρούχα τα κορίτσια. Δεν έχω προλάβει καν να το δοκιμάσω. Για να δούμε εν τέλει ποιο κάνει. Ίσως να το κάνουμε τώρα μαζί. Okay, αυτό είναι το σίγουρο που θα φορέσω σήμερα. Τρεις επιλογές παίζουν από κάτω. Φορέσω και γραβάτα, θα τη δούμε σε λίγο. Δεν ξέρω καν πώς θα τη δέσω, θα δω στο Google, στο YouTube. Η πρώτη μου επιλογή για αυτή που θα ήθελα ιδανικά να πάω, αρκεί να μην είναι πάρα πολύ κοντή η φούστα, είναι αυτή εδώ η φούστα με μαύρο πακ καλσόν και μπότα. Η δεύτερη που μου στείλαν τα κορίτσια είναι αυτή. Το σορτσάκι φούστα και αυτό εξίσου κοντό πάλι με οπακ καλσόν, μαύρο. Και η τρίτη είναι αυτή εδώ η παντελόνα που είναι πιο safe επιλογή. Αλλά θα είμαι τελείως γραφείο. Μη σας πω πολιτικός με γραφείο. Ας δοκιμάσω μια τη φούστα να μου φύγει. Γιατί αν είναι ok η φούστα θα είμαι κομπλέ γενικά. Δεν χρειαστεί καν τα υπόλοιπα. Δεν έχω προλάβει τόσες μέρες να το δοκιμάσω, φανταστείτε. Να βάλω και το καλσόν. Το βρήκα. Τώρα να το βάλω και σωστά. Ελπίζω. Παλιά τα καλσόν δεν είχαν μία γραμμή που ξέρεις ποια μεριά είναι μπροστά και πίσω. Ή θυμάμαι λάθος. Τώρα δεν βλέπω μία γραμμή. Μ' αρέσουν τα οπακ τα καλσόν. Για να δούμε, για να δούμε. Τι θα δούμε. Και αυτή έχει σορτσάκι βέβαια. Δεν είναι κοντή. Μπορεί να είναι κοντή, αλλά είναι σορτσακουστίτσα. Δεν είναι πολύ κακή. Πιο πολύ τη φοβόμουν από θέμα ποπού μέσης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κακή. Δεν νομίζω. Βασικά είναι κοντούλα. Για να δούμε πίσω. Είναι πολύ κοντούλα. Να τη δώσω καθρέφτη. Έχει βέβαια το σορτσάκι κάτω. Παιδιά, νομίζω θα κάνω go for it, μισό. Να δούμε λίγο τι είναι. Έτσι δεν γίνεται. Όχι. Να το κάνω πρόχειρα και να μου το φτιάξουν αυτές από εκεί. Δεν ξέρω. Πώς να δέσει... Δέσω γραβάτα. Ή μήπως όχι. Μετά να δέσετε τη γραβάτα. Θα είναι μακρύτερη. Μετά να δέσετε τη γραβάτα σας σε έναν από τους δημοφιλέστερους κόμπους. Το κόμπο Winsdor. Περάστε την άκρη α πάνω από την άκρη β. Και αμέσως από κάτω και δεξιά σας. Και τραβήξτε τη μέσα και δεξιά. Θα είναι μακρύτερη. Το έκανα. Κάτσε να το δω στον καθρέφτη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι τώρα το αποτέλεσμα. Πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Κάνω make-up και την κάνω. Θα βάλω, σκεφτείτε, μαύρες μποτούλες. Τώρα εδώ έχω τις flat. Αλλά μετά θα βάλω τις ψηλές, απλά για να οδηγήσω. Για να καταλάβετε, είναι έτσι. Που μου αρέσει και με flat. Λέτε να σκάσω μύτη με φλάτ. Μ' αρέσει και με φλάτ. Ψηλές. Σίγουρα μετά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω φτάσει
ήδη είχε πάρει την ακριβώς απ' έξω. Δήμητρα μου, Δήμητρα μου, Κλάρα μου, σε πάω σε αυτά τα ωραία κλιμάτια. Τι κάνεις? Καλά. Και νομίζω βρήκα που πηγαίνουμε. Βρήκα, Νάτι, πρώτη υποψήφια νύφη. Νάτι, εδώ είναι. Πάρη, γεια σας. Είμαστε εντυμένοι. Τι θυμάστε από την πρωτοχρονιά? Θα βρίσκω όλα τα κερδίδια εδώ. Εδώ, ένα-ένα. Κάτι απλό. Δώστο το λαό. Κάνει και ήχο. Τι πάω μέσα, λέω, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Λέω, εντάξει, τουλάχιστον έχουμε τέτοιο. Τι κάνει? Ωραίκι μου, μούνησες, πώς είσαι? Είναι καλά. Έλα να το πούμε το δικό σου. Έλα να το πούμε εδώ, πάμε να κάτσουμε βασικά. Δείτε βασικά, έχουμε απλά γυναίκες, γυναίκες, γυναικάρες, γυναικάρες, γυναικάρες. Γίνεται χαμός. Να το τα κορίτσια, να το τα κορίτσια. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, καλά. Καλά, γίνομαι χαμός. Γυναίκες παντού, γυναίκες παντού. Πώς είσαι? Εδώ είναι το μενιού. Βασικά θέλω κάτι γλυκό, αλλά μέχρι να έρθει το γλυκό θα φάω κάτι λιμυρό. Όχι, θα φάω το αβοκάντο τόστ. Τι είναι πιο, για πες. Σίζαρ λες, Ναι, θα πάρω τη σίζαρ, σμέψεις. Ροζ παντού. Την κάμερα που έχω δει ποτέ. Μια GoPro. Πόσο είναι μια GoPro? Iconic. Και δεν κουράστηκε. Όχι. Εδώ είσαι. Σίζαρ με ροδοπέταλα. Πού είναι το κορίτσι? Έλα εδώ, κάτσε μαζί μου. Βίντεο είναι. Έκλειψα κατά λάθος τη Σίζαρ μιας άλλης κοπέλας. Νόμιζα ότι ήταν η δικιά μου. Α, τώρα είναι δικιά σου. Ναι, αλλά νιώθω άβολα. Άλλο ένα girl talk. Ένα cut, έχει πει σε όλοι. Έχει παίξει? Για να παίξει. Οχοχο. Τι χωρίς εμένα? Πάρε και Ιωάννα, δεν ξέρω. Τραβάς εσύ, σε έχω βάλει. Τι challenge. Εγώ δεν ξέρω να τραβάω, θα δούμε. Ό,τι βγει. Να σκεφτώ. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, ρε παιδιά. Πάνω τα χαμηλά δεν έχει πάει καμία στα... Φτάνεις, μωρί! Έλα! Φτάνει! Καλετίδα! Φτάνεις! Μωρί! Δεν παίζεται έτσι! Το σκάκουλα! Α! Το διαβάζει! Άρπαξο! Τώρα τράβα! Θα κάνουμε ψαχτήρι! Θα κάνουμε ψαχτήρι τώρα! Πάλι καλά, δεν έπιασε εμένα! Κάθα, άμα θες εσύ για το καλό! Δεν έχει κάτι μέσα! Happy Valentine's. Είναι μια μαύρη, σαν... Εγώ θα πω τώρα δύο πράγματα για την Έλενα. Βλέπουμε πάρα πολύ την ίδια. Επέστρεψα με την τζάκα. Εντάξει, τη συμπαθούμε, κάνει ωραία βίντεο. Την πλήθω το Αγίο. Θα σε κατήσει κανένα από το κόκκινο και πράγμα. Με έτοιμη. Εγώ θέλω. Φωτογραφία ταυτότητας. Α, this is... Α, είναι καινούρια. Α, σοβαρή. Α, πολύ ωραία. Σοβαρή, πολύ ωραία. Ωραία. Μπράβο, πάμε λίγο. Σοκέ. Α, τι πράγμα, τι άλλο έχεις? Τίποτα, παιδιά. Έχω όλο και όλο μία απόδειξη από το πάρκινγκ τώρα για να... και νομίζω. Πληρώσαμε για να έρθουμε στο event. Ήρθαμε. Φέρε τη γούνα σου εσύ. Και ένα... Μαντιλάκι. Από εταιρεία αεροπορικά. Συγγνώμη, γλώσσα, κλειδιά σπιτιού, κάτι. Τα κλειδιά είναι με τα μάξι. Ωραία, τέλεια, εξαιρετικά. Πώς το βλέπεις, να είμαι πολύ γλώσσα. Έλα ρε παιδί μου, εντάξει, είναι πολύ ωραία, απλά λίτα και πέριτα. Πιο basic που θέλω, αυτά είμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε καλά. Δεν ξέρω τι πατάω. Γιατί σας είπαμε και
κάνει! Σιγάρι, μωράκι! Μια κάμερα, κοίτα, κοίτα! Τώρα με το 3 θα την κλείσουμε, μαγικό. Ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία. Κοίτα, ζωή είναι σαν να γυρνάει! Δήμητρα! Μαριπόσα! Πιο σεξι! Ταυτόχρονο! Όχι, θα τα ακούσω! Μαριπόσα! Δεν σε μπορώ! Κοίτα, κοίτα, κοίτα! Αχ, πατρελατώ! Όπα! Είμαι μια καταστροφή, σε καταστροφή! Μπορώ μου! Κύριε Πουσικάτε, αυτό πήγα να πω, Νικόλ Στρέντζιγκερ! Πάει το ήλιο! Σε εξοφλημένο μπαλάκι έγινε! Πάρ' το Βαλεντίνο σου! Πω πω, σαν! Δημητρά! Σε ευχαριστώ! Εμείς είμαστε ξύστη, τα διαβολάκια του ήλιου. Τέτοιες είμαστε. Ναι, να καταστρέψουμε το πάρτι. Δεν ξέρω ένα χαμόγελο να το πω για παιδιά θα πνέει. Ιδέα. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Πες τα όλα. Δεν πήγα τον διατρό αυτή την εβδομάδα, έχω λίγο θέμα. Αυτό θέλω να φτιάξει και ένα δαντάκι. Πόσο ωραία περνάμε, πες μου φτιάξει τα κορίτσια εδώ. Η αλήθεια είναι ότι η Bubblegum διοργανώνει τα πιο ανώμαλα πάρτι. Όπα! Όχι, δεν έχεις δει ακόμα, κορίτσι μου! Κάτσε και θα δεις γιατί μου ξέρω! Εγώ θα φύγω σε 20 λεπτά, τι θα μείνει! Θα τα δείτε εσείς, γιατί εγώ είμαι παντρεμένη. Άντε, γεια! Γεια, 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 κάμερα, φεύγει! Δείτε το λίγο! Οπότε είναι, στην αρχή σοβαρές. Κάνω TikTok. Ποιο να τρέξει, δεν σου κάνω μόλι. Ναι, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Βλέπω να χάνονται εξτέλεω αυτή την προσπάθεια. Θα γίνει λίγο χαμός πίσω. Θα γίνει μαδομούνι σοβαρό λοκαύτωμα. Ξεκινήσαμε, να ξέρεις. Πολύ αλήθεια που θα πάει αυτό. Έχω πάρα πολύ περιέργεια. Τι σου που θα πάει. Πού. Στο δυο. Μόνο σταμάτα. Προβάζεις μπίπεση, δεν μοιράζει. Happy birthday to you. Τώρα χάρηκαν. Εγώ θα είμαι μαλάκα το φόρτο ο Τζόκερ. Τώρα χάρηκαν. Γιατί είσαι τόσο όμορφη. Εσύ γιατί είσαι τόσο όμορφη. Όχι, τι κάνω. Ωραία. Πινιάτα. Βασικά μπορώ να υπάρχει μία σίγκλη εδώ πέρα. Νομίζω ότι όλες είναι παντρεμένες σε σχέση, δεν είναι... Είμαι παντρεμένη ψυχή, ξαφνικά. Παντρεμένη ψυχή, δεν είναι. Έχω κάποιες οδηγίες. Ωραία, έλα. Οι σίγκλη ή όσες θέλουν να νιώσουν σίγκλη, πρέπει να κάνουν μια σειρά για σήμερα. Για την πινιάτα. Για την πινιάτα. Θέλουν να μας χωρίσουν όλες. Αυτό θέλουν. Έλα η Σοφία, η Σοφία, δώσε! Μάλλον είναι μάρμαρο, ναι. Για να είναι...
πάντα. Σταθερό. Έτσι, κύριε Μαλάκα. Σαν το φάρο της Φολεγάνδρου. Πιστεύεις, ο κύριος έχει τρόμο κρατηθεί. Εγώ απορώ τη χέρια και φτιάξω κύριο σήμερα από αυτό. Έλα, Στέλλα, πάμε. Από εκεί πάμε να βλέπουμε ωραίο. Σε τραβάω. Ιωάννα, πες μας δυο λόγια για σήμερα. Κάτσε για πλανό ψηλά. Πώς περάσαμε, τι μας έφτιαξε. Σας έχω φτιάξει πάρα πολύ εδώ πέρα. Ναι. Τα προλαβαίνεις τα πλάνα, με τον έρωτα. Με τον έρωτα, τον σε βράδυ εξημέρωτα. Πόνεσαι αυτό, εδώ έχουμε και την παθούσα. Την παθούσα. Πονάει ακόμα η παθούσα, συνέρχεται. Χωρίζει λέει ακόμα. Έλα τα γλυκά μέσα από το καπνό. Ξέρω ήδη ποιο βουχάω. Την καρδούλα. Γιατί νομίζω ότι θα έχει σοκολάτα μέσα, έτσι αισθάνομαι. Θα το ανοίξω μόνη μου σπίτι μου. Ναι, σπίτι σου, μόνος. Ω Θεέ μου. Οπότε καταλάβατε, με το που πάμε σπίτι βλέπουμε τι έχει μέσα. Taken, λέει, for granted. Εδώ. Ευχαριστώ, κουπολί κορίτσια, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Όρθια. Εμείς ευχαριστούμε, όρθια. Ποια σειρά είναι αυτή, εικόνα σε μυαλό. Παραπέντε σε... Παιδιά, σας παρακαλώ, παραπέντε. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά. Δεν σε είπα. Και εννοείται πριν σας κλινιχτήσω στο σημερινό μας βλογκάκι. Δεν θα γινόταν να σας αφήσω χωρίς mystery box μου δώσαν τα κορίτσια από την Bubble Gun φεύγοντας. Έχει και το όνομά μου, Μαριπόσα. Για να δούμε τι έχει μέσα. Δεν έχω δει καθόλου το viral mystery box που σε έχει πάει. Μας έχουν εδώ καρτούλες. You are hot. Date yourself. Στα όρια είμαι. Βρε κουτσομπόλι. Γλυφιτζούρι και κακό. Τσίχλες και κακό επίσης. Και λέω κακό γιατί... Κάτι βαρύ είναι αυτό. Μισό. Αχ, παιδιά, θα τρελαθώ. Γιατί μου το κάνουν αυτό. Πριν πάω στο ρούχο που μάλλον είναι εκεί μέσα, σας ξεκινάω με τα καλλιτικά. Αχ, μου έχουν, παιδιά, έχουν μια πάρα πολύ ωραία therapy mask 15 λεπτών με κολαγόνο και grapes και σταφύλια. Ένα πάρα πολύ ωραίο gloss που τα κάνει όλα πιο glossy και είναι και διάφανο. Λατρεύω. Τι θες ρε κουτσομπόλ και εσύ, ήρθαν και οι δύο τώρα να κουτσομπολέψουνε. Και ένα πολύ ωραίο μολυβάκι. Ρε, τον κόλο σου θα βλέπουνε. Λεωνίδα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αχιλλέα, σε παρακαλώ. Ένα πολύ ωραίο σκούρο μπορντό μολυβάκι και αυτό από μουά. Χιλέα. Και πραγματικά λες και ξέρανε ποια είναι τα αγαπημένα μου γλυκά. Kiss και KitKat. Από τα αγαπημένα μου τέλος πάντων. Ειδικά το Kiss το λατρεύω. Και πάμε τώρα. Το μέγα δωράκι. Ω, ναι.
Σετάκι. Παιδιά, είναι καλοκαιρινή. Θα τρελαθώ. Είναι αυτές οι καλοκαιρινές οι παντελόνες. Ναι, γιατί είναι κάπως διάφανοι. Νομίζω ότι είναι αυτές. Για να δω πώς θα είναι. Νομίζω ναι, ότι είναι αυτές οι καλοκαιρινές οι διάφανες. Ναι, παιδιά. Βέβαια, εντάξει, μπορεί ίσως να μην το βάλεις και μόνο καλοκαίρι. Αχ, κορίτσια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πολύ ωραίο σετ. Μαύρο, safe, πάει με όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Σας ευχαριστώ πολύ και Στέλλα και Ιωάννα. Θα το ευχαριστηθώ, είναι ωραία επιλογή. Μάλλον κάνετε την έρευνά σας πριν μου δώσετε το συγκεκριμένο mystery box. Και με αυτά, και με τα γατιά μου που σήμερα θέλουν να μου σπάσουν τα νεύρα, να πούμε καληνύχτα, να πούμε. Λεωνίδα, έλα και εσύ. Και με τα γατιά μου που θέλουν να μου σπάσουν τα νεύρα, καληνύχτα. Πες καληνύχτα. Τι είσαι, ρε.